Τώρα στον κύριο Βάγκο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζή. Ένας κουκουέ, ένας κομμουνιστής. Ήρθατε χωρίς τρακτέρ. Συνεργαζόμενος. Ήρθατε χωρίς τρακτέρ. Ήρθαμε, ναι, μετά από τρία χρόνια χωρίς τρακτέρ. Ένας αγρότης επαναστάτης, ένας αγρότης που θέλει να πάει στην Ευρωβουλή. Ένας αγρότης που θέλει να βοηθήσει τον τόπο του και, και τον κόσμο που παλεύει σαν αυτόν. Μισό. Για τίποτα άλλο. Μισό. Ο Βάγκος. Ναι. Πρόσεξε, τον βλέπεις το Τζίπρα. Το βλέπω, ναι. Σε τίνος το τρακτέρ απάνω είναι. Βάγκο. Αυτά είναι τώρα, ναι, κατάλαβες. Είναι αυτός που ανέβασε... Πιστέψατε σε αυτή την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά, δηλαδή... Προσωπικά εγώ δεν πίστεψα. Αλλά όταν έρχεται, είσαι το 10, πάνω όπως πάει η οικονομία. Η οικονομία, ναι, που ήταν δράμα. Ναι, εντάξει, ναι. Όπως πάει σε όλους μας. Ναι. Το 12 αρχίζεις, νομίζεις ότι δεν είναι καλό αυτό. Ναι. Δεν είναι καλό. Σου έρχεται αυτό, νομίζεις. Το 13 ότι σου λέει εγώ δόλα, σκίσιμο, πέταμα, εγώ πάλι από την αρχή. Λες, το 4 ξανάρχομαι. Ναι. Ξαναγίνεται όλα, ναι, πάλι. Ναι. Ο κόσμος... Στον μπλόκο σου. Στον μπλόκο. Έρχεται και λέει, κοίτα να δεις, είχαμε ένα ευρώ πετρέλαιο τότε. Ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να καλλιεργείται με ένα ευρώ πετρέλαιο. Δεν είναι ανταγωνιστικό με τίποτα. Πρέπει να πάει 30 λεπτά το πετρέλαιο. Πόσο έχει τώρα το πετρέλαιο? Ένα 40. Α, εντάξει. Έλεγε στο το ΦΠΑ. 40 το πήγε. Ένα, με το ένα μπροστά. 40, ναι. Το ένα ήταν. Α, το, ναι, το 40 ήταν, λεπτά πάνω. Έλεγε ότι έβαλε το ΦΠΑ ίσα με τα καλλυντικά. Δηλαδή το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια το βάλεσαι με το τέτοιο, με τα καλλυντικά. Πώς να βγει βιώσιμος με αυτόν τον άνθρωπο? Τι εγώ, πέρα, εγώ ξέρω για την τοποθέτησή σας στην πολιτική και το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω. Εντάξει, θα τους κάνετε αντιπολίτευση. Αλλά και ο κόσμος γενικά, τι λέει? Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος είναι κάτι στην επαρχία. Δεν λέει, υπάρχει, δεν ζει. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σοκ. Τι λέει για την κυβέρνηση? Για την κυβέρνηση, προσέξτε να δείτε, να σας πω, να μιλήσω ομά και στα ράτα. Λέει ότι είναι η χειρότερη για τους αγρότες που έχει περάσει ποτέ. Απλά και από την άλλη την πλευρά δεν βλέπει κάποια ουσιαστική αντιπολίτευση. Δηλαδή, τι λέει, με λίγα λόγια, ότι ένας ψεύτης, ένας πολιτικός απατεώνας, από ό,τι έλεγε, έγινε ακριβώς το διαφορετικό, πήγε και ακολούθησε τις πολιτικές της δεξιάς, της νεοφιλελεύθερης, και αυτός που πρεσβεύει να έρθει πάλι η κυβέρνηση είναι ένας νεοφιλελεύθερος. Δηλαδή, ο καθημερινός ο άνθρωπος δεν βλέπει λύσεις. Ο καθημερινός, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος των χιλίων ευρώ. Και το κουκουέ τι λύση έχει? Το κουκουέ, το κουκουέ, ναι, πολλές λύσεις. Ότι πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για κάτι καλύτερο. Όχι, ναι, να πάμε δηλαδή όλο το χρήμα σε έναν. Ναι. Δηλαδή, όλοι βλέπετε ότι ο Τσακαλώτος και όποιος θα έρθει με τη Νέα Δημοκρατία κοιτάει πώς θα φέρει καλύτερα νούμερα στο Σόιμπλε. Δεν τον νοιάζει κάτι άλλο. Ότι εγώ θα είμαι καλύτερος μαθητής. Όχι, δεν μαλώνουν αυτήν οι δύο. Κάτσε ρε μεγάλε, δύο λεφτά τώρα. Τώρα εσύ τα πα, πήρε την κοπαίδα τώρα, ναι, εκεί πέρα. Ναι. Κατάλαβε, τα βγάλει του κόσμου τα λεφτά. Ποια σου λέει ο κόσμο τώρα, ναι. Ναι, ποια του κόσμου τα λεφτά. Δημήτρη, κανένα από το 99 και μετά, 20 χρόνια τώρα, έχουν μείνει νέοι αγρότε μέσα στη βιωτεία 400 άτομα. Μόνο. Νέοι, ουσιαστικά. Έτσι. Όχι αυτοί που μπαίνουν για νέοι αγρότες που έχουν βαμμένα νύχια ίσα να πάρουν το 14.000 και να φύγουν. Ναι. Να μιλήσουμε με όρους αγοράς. Κανένας πατέρας δεν θέλει το παιδί του να μείνει αγρότης. Και το χειρότερο, θυμάσαι, ξέρετε, είναι στην επαρχία. Ότι οι νέοι άνθρωποι το έχουν δεδομένο ότι θα φύγουν στο εξωτερικό. Α, όχι όμως από επιλογή, από ανάγκη. Ένα λεπτό. Υπήρξαν περίοδοι όμως που γίνανε καταχρήσεις και από τη μεριά των αγροτών? Υπήρχαν. Παντού υπάρχουν αυτά. Αυτά. Εντάξει, δεν... Όχι παντού υπάρχουν. Παντού... Γιατί στους δημοσιογράφους δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν. Τώρα μιλάμε για τους, ναι, τους αγρότες. Έχουν γίνει καταχρήσεις. Εντάξει, δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγέλων. Απλά αυτός ο άνθρωπος τώρα. Και δεν κάνω αντιπολίτευση επειδή μου σκάει. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει για τους αγρότες. Δηλαδή, αυτό ήταν και από πέρσι και από πέρσι. Δηλαδή τώρα από το 10. Από το 10 ήμασταν απέναντι. Αλλά αυτό που πάθαμε είναι το δόγμα του σοκ. Κάθε μήνα κι άλλο μέτρο. Ξέρεις ένα ρεζερβουάρ να χωράει 300 ευρώ και να βάζεις 20 ευρώ πετρέλαιο? Δηλαδή αυτά πρέπει να ακουστούν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι τώρα. Είναι βολεμένοι γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση σαν αυτούς. Ξέρετε τι θα γινόταν αν ήταν αντιπολίτευση? Θα γλένταγε όλη η κοινωνία. Μάλιστα. Ο Υπουργός της Γεωργίας πάντως όλους σας καλεί, είδα μπάτε. Τι μέσα, πήγαμε το Δεκέμβρη, πήγαμε, ναι, το Δεκέμβρη με ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων, με ένα τσαμπουκά εκεί μέσα, να μας λέει εγώ τα έχω κάνει, εγώ τα έχω κάνει. Και όταν του είπαμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, μας ξανακαλεί όταν βγήκαμε στα μπλόκα, έλα να ξαναμιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε για τις κάμερες? Προτίθεστε για μπλόκα πάλι? Όχι μπλόκα. Τώρα η λύση είναι να πάμε. Καταρχήν η χώρα όχι να σωθεί όπως σώθηκε με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι να σωθεί, δηλαδή ο κόσμος είναι μέσα στα ψυχοφάρμακα. Να υπάρχει από το λαό να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπές ο λαός.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε εύχομαι στις Βρυξέλλες να σε δω. Να σας δούμε. Είναι παλιός φίλος. Με τρακτέρ θα πάει στις Βρυξέλλες. Θα πάει και με το αλωνιστική. Με αλωνιστική, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.